Έχουμε ένα δύσκολο αγώνα το επόμενο διάστημα, αλλά είναι ένας αγώνας που φανερώνει ήδη. Από τώρα φανερώνει και πάρα πολύ σοβαρές δυνατότητες. Δυνατότητες να βγει την επόμενη μέρα πιο ισχυρός ο λαός μας, να βγει πιο ισχυρό το εργατικό λαϊκό κίνημα, να βγουν πιο ισχυρές οι διεκδικήσεις μας, να βγει πιο δυνατή η φωνή μας, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με κανένα άλλο τρόπο παρά με την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων που στηρίζει η Λαϊκή Συσπήρωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, των ψηφοδελτίων που έχουν, όχι τυχαία, σύμβολο το κόκκινο γαρίφαλο. Είναι το σήμα των αγώνων μας και των θυσιών μας. Και δεν είναι τυχαία και η ονομασία Λαϊκή Συσπήρωση. Ούτε χαλάνδρι μπροστά, ούτε χαλάνδρι με φόρα από πλάγια στο μέτωπο. Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί εδώ είναι η ελπίδα. Στη συσπήρωση του εργαζόμενου λαού, των μισθωτών εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των επιστημόνων, όλων αυτών που ζουν σε αυτές τις λαϊκές συνοικίες και οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Εκεί είναι η διέξοδος και εκεί είναι η λύση. Μας ρωτάνε σε αρκετές συνεντεύξεις, ίσως κάποιοι να τις έχετε δει κιόλας, το τελευταίο πεντάχρονο, γιατί πλέον έχουμε από το 2014-2019. Οι προηγούμενες τοπικές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, γίνανε το 2014. Να θυμίσουμε τότε ότι είχαν βγει οι σημερινοί κυβερνώντες με το σύνθημα να σκίσουν το μνημόνιο στην Αττική τότε. Μετά θα το σκίζαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρώτα θα το σκίζανε στην Αττική και φυσικά έλεγαν ότι θα τα βάλουν με τους μεγαλοεργολάβους της διαχείρισης των σκουπιδιών. Θυμάστε όλοι και τις διαφημίσεις που δείχνανε τους γνωστούς ηθοποιούς που παίζανε στα σύριαλ να γυρνάνε, να κουνάνε τους κάδους και να τραγουδάνε ότι αλλάζει η διαχείριση των απορριμμάτων. Ότι θα αλλάζανε το σχεδιασμό που ήδη είχαν προγραμματίσει, αυτό που είπε η συντρόφισσα Ιλούλα, το σχεδιασμό που είχαν προγραμματίσει συνολικά για τους δήμους της πρωτεύουσας και την περιφέρεια Αττικής, δηλαδή για την εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο, και μας ρωτάνε επομένως όλες οι συνεντεύξεις, πείτε μας ένα καλό που έκαναν αυτοί που βγήκαν το 2014. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να απαντήσουμε, όχι μόνο εμείς, ότι το καλό που έκαναν είναι ότι έπεσαν οι μάσκες. Περίσεψαν οι αυταπάτες και κατά συνέπεια αυτή την πείρα που έχει συσσωρευτεί θέλουμε σήμερα να την αξιοποιήσουμε. Γιατί επενδύουν στη λύθη. Θεωρούν τον κόσμο, έτσι τον υποτιμάνε. Άμα τους δείτε στις προσωπικές τους συνομιλίες αναμεταξύ τους, τον κόσμο τον υποτιμάνε πάρα πολύ. Και σου λέει, τι είναι, λωτοφάγι είναι. Θα τα έχουν ξεχάσει. Τι θα θυμούνται τώρα από όλα αυτά. Εδώ σήμερα ορκίσανε, γι' αυτό καθυστερήσαμε με τη Λούλα, παρακολουθούσαμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ορκίσανε υπουργούς, υποτίθεται αυτοί που θα ανατρέπαν το παλιό και θα έστελναν το παλιό στα ζήτητα, και αυτή τη στιγμή κυβερνάνε με 6 υπουργούς της δεξιάς, όπως λένε, την Παπακώστα, την Κουντουρά, τον Μπουίκ, τον Κόκαλη, έχει χαθεί ο λογαριασμός, και τώρα και με αυτούς που προσθέσανε σήμερα, λογικά δεν πρέπει να υπάρχει κανένας από το Υπουργικό Συμβούλιο του Γιώργου Παπανδρέου που να μην είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Πρέπει να είναι ελάχιστοι. Και τσακώνονται και με το Πασόκ που τους παίρνει το κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει επομένως μια συσσωρευμένη πείρα. Εμείς αυτή την πείρα θέλουμε να αξιοποιηθεί. Πολύ περισσότερο και για πολύ σοβαρά και καυτά ζητήματα που απασχολούν το λαό του λεκανοπεδίου, αλλά και εδώ τους εργαζόμενους στο χαλάνδρι. Τώρα προεκλογικά ξαναξεκινάνε τα χαμόγελα, τα σφιξίματα των χεριών και οι μεγάλες κουβέντες. Υπάρχει και ένας διαγωνισμός τώρα. Διαγωνισμός ανάμεσα στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τον Πατούλη, εδώ του γειτονικού δήμου του Αμαρουσίου, και της περιφερειά, της Δούρου. Ένας διαγωνισμός, ποιος θα μετατρέψει σε κάτι άλλο από αυτό που είναι της πόλης. Ο Μεν λέει ότι θα μετατρέψει τα βόρεια προάστια σε Μονακό,
Η Δούρου λέει ότι θα τα κάνει Αττική Ριβιέρα. Λέει. Γίνεται ένας διαγωνισμός. Απλά εμείς να θυμίσουμε ότι και προεκλογικά γυρνούσαν τις περιοχές τότε που παρουσίαζαν σαν καινοτόμους δημάρχους και πρότυπο υποψηφίων για την τοπική διοίκηση, παρουσίαζαν το ψινάκι του Μαραθώνα. Και λέγανε, έλα μωρέ τώρα την Καρατζάγια υποψήφια. Καρατζάγια έχει ξύπνο λόγο, κομματικοποιημένη κτλ. Να τα φρέσκα πρόσωπα. Λοιπόν, να τα φρέσκα πρόσωπα λέγανε. Και αυτοί τότε γυρνάγανε και λέγανε θα κάνουν το Μαραθώνα Μονακό κι αυτοί. Και άμα πάμε και δούμε πώς είναι το μάτι, αυτή τη στιγμή περισσότερο μοιάζει με Χιροσίμα παρά με Μονακό. Άρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Πρέπει να κρίνουμε και με τη σωρευμένη πείρα που έχουμε και με αυτά που έχουμε ζήσει όλο τις προηγούμενες δεκαετίες, τι έγινε. Εδώ πέρα να θυμίσουμε ότι με αυτούς τους περιβόητους σχεδιασμούς, τώρα ο σχεδιασμός τι λέει, ο σχεδιασμός λέει να αυξηθεί ο τουρισμός στην Αθήνα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Πρακτικά αυτό είναι. Υποδομές, έργα σε όλο το παραλιακό μέτωπο, στα λιμάνια, master plan στον Πειραιά, για να γίνει και επέκταση της κρουαζιέρας να κατεβαίνουν περισσότεροι τουρίστες, στο νότιο, στο παραλιακό μέτωπο, καινούργιες μαρίνες για mega yacht και ταυτόχρονα μεγάλες χρήσεις τουριστικές, αλλαγή χρήσης γης για να φτιαχτούν μεγάλες υποδομές, για να προσελκυθούν όλα τα είδη τουρισμού στην πρωτεύουσα. Έχουμε τον τουρισμό με την Ακρόπολη και το Σούνιο, να προσελκυθεί και ο ιατρικός τουρισμός και ο αθλητικός τουρισμός και όλα τα είδη και ο θρησκευτικός τουρισμός και όλα τα είδη του τουρισμού. Και ο τουρισμός μεγάλων εισοδημάτων και φυσικά και τζογαδόρων. Να έρχονται εδώ πέρα να επενδύουν και να φτιαχτούν και άλλα καζίνο. Το ελληνικό είναι μια τέτοια μεγάλη επένδυση, όπως τη λένε 8 δισεκατομμυρίων, 5.300 στρέμματα αντί να γίνει το μεγάλο μπαλκόνι δροσιάς για 4 εκατομμύρια ανθρώπους που δούμε εδώ στη Βαγμένη στην πρωτεύουσα, να το κάνουν για μεγάλες κρίσεις, για καζίνο, μεγάλο ξενοδοχειακά συγκροτήματα και μια σειρά τέτοιες δραστηριότητες. Φυσικά θα φυτέψουν και κανένα δέντρο γύρω που θα τους πάνε τους τουρίστες. Θα φτιάξουν και καμιά λίμνη με τίποτα παπιά. Αλλά ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος δεν είναι ούτε η ψυχαγωγία, ούτε η αξιοποίηση του ελεύθερου κοινωνικού χρόνου των εργαζομένων, ούτε πολύ περισσότερο να αυξηθεί ο ελεύθερος κοινωνικός χρόνος για τους εργαζόμενους, ούτε πολύ περισσότερο για να έχουν δουλειά οι εργαζόμενοι, ούτε πολύ περισσότερο για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες μόρφωσης, διασκέδασης, αθλητισμού, πολιτισμού οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου. Ο νους τους είναι πώς θα αυξηθεί το κέρδος των μεγάλων αεροπορικών εταιριών που γίνεται και επέκταση στο αεροδρόμιο του Βενιζέλος, πώς θα αυξηθεί το κέρδος των μεγάλων tour operators, των μεγάλων ξενοδόχων, όλων αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Εδώ όμως πρέπει να επαναφέρουμε τη μνήμη μας πριν πάμε στο συγκεκριμένο. Για τα μεγάλα λόγια που λέγονται, ότι οι πόλεις με αυτό το σχεδιασμό θα αναμορφωθούν. Εμείς πρέπει να θυμηθούμε πώς αναμορφώθηκαν οι πόλεις με τη μεγάλη εθνική ιδέα του τότε, γιατί τώρα σήμερα έχουμε την καινούργια εθνική ιδέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και αναπτυξιακά συνέδρια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 2 χρόνια τώρα, σε όλες τις πόλεις, στη Δυτική Αττική πήγε, στην Ανατολική Αττική πήγε, στον Πειραιά πήγε, που και εμείς διαδηλώναμε απ' έξω. Μέσα εκεί ήταν όλοι μαζί. Ήτανε δήμαρχοι των περιοχών, ήταν οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι των συγκεκριμένων περιοχών, τα επιμελητήρια, οι ενώσεις εργοδοτών, μέσα ήταν εκεί όλοι. Και εμείς ήμασταν απ' έξω και διαδηλώναμε για τα δικαιώματά μας και αποκαλύπταμε αυτό το μύθο ότι αυτή η ανάπτυξη και με αυτό το σχεδιασμό θα είναι προς όφελος και των εργαζομένων. Θυμόμαστε όλοι και την αντίστοιχη εθνική ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ το Χαλάνδρι ήταν Ολυμπιακή πόλη, έτσι δεν είναι? Και τότε περίσσεψαν τα λόγια τα μεγάλα. Εδώ η πόλη θα αναμορφωθεί. Θα φτιαχτούν πολύ μεγάλες υποδομές. Θα μείνουν επενδύσεις. Θα γίνουν θέσεις εργασίας. Αυτά δεν έκανε. Και μετά ήρθανε με την περίφημη αηφόρο καπιταλιστική ανάπτυξη. Θυμάστε τότε όλοι λέγανε αηφόρο, σαν τα δέντρα τα Ιθαλοί, δηλαδή δεν πέφτουν ποτέ τα φύλλα. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μειωθούν τα κέρδη. Θα είναι αηφόρο. Μέχρι που εκδηλώθηκε η
καπιταλιστική οικονομική κρίση, γιγαντώθηκε η ανεργία, κλείσαν επιχειρήσεις και μας ήρθανε και όλα τα μέτρα που μας ήρθανε πάνω στο κεφάλι και τα οποία τα ζούμε μέχρι σήμερα, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει φύγει εδώ. Όμως για να μην μιλάμε θεωρητικά, να έρθουμε στο σήμερα. Αυτού του είδους την ανάπτυξη και σήμερα τη ζούμε. Δηλαδή την εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού σχεδίου με μεγάλες χρήσεις γης να πηγαίνουν προς το τουριστικό κεφάλαιο, είτε για καζίνο, είτε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, είτε για μαρίνες, είτε για επεκτάσεις της κρουαζιέρας κτλ. Αυτά τα ζούμε και σήμερα. Δηλαδή δεν μιλάμε υποθετικά. Στην αρχή της κρίσης ή και πριν την εκδήλωση, οι τουρίστες που έρχονταν στη χώρα δεν ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια. Σήμερα ξέρετε πόσοι είναι με βάση τα επίσημα στοιχεία της φετινής χρονιάς. 32 εκατομμύρια. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχουν έρθει στη χώρα. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν περάσει από το λεκανοπέδιο γιατί έχουν κατέβει με το αεροπλάνο και τα άλλα μέσα. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι μελλοντικό, το ζούμε τώρα. Αυτή την τεράστια τουριστική ανάπτυξη, μάλιστα και φαινόμενα υπερτουρισμού σε πολλές περιοχές της χώρας. Φαινόμενα υπερτουρισμού. Τι σημαίνει φαινόμενο υπερτουρισμού? Δηλαδή οι υποδομές να μην αντέχουν, να τελειώνουν τα νερά, να μην μπορούν να ικανοποιηθεί ο κόσμος στη μεταφορά του, να είναι ο ένας πάνω στον άλλο και άλλου είδους τέτοια προβλήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι έχει μείνει για τους εργαζόμενους? Κατεβαίνουν 32 εκατομμύρια τουρίστες. Φυσικά, εκεί που δεν κινείται τίποτα, μένει ένα ψευτοεισόδημα. Αλλά για να ρωτήσουμε, ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία και στα καζίνο? Στα αεροδρόμια, ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις? Με τι όρους δουλεύουν οι εργαζόμενοι? Με τι μισθούς, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Με ευέλικτες μορφές εργασίας? Με 360-370 ευρώ η συντριπτική πλειοψηφία? Εποχική? Μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές για να δουλέψουν σε όλες αυτές τις περιοχές? Τι μένει για τους κατοίκους αυτών των περιοχών? Πέρα από ένα εισόδημα σε μικρότερους ή μεγαλύτερους επαγγελματίες, τι μένει από υποδομές? Τι μένει από αντιπλημμυρικά έργα? Τι μένει από αντιπυρική προστασία? Τι μένει από μεγάλα έργα για τη διευκόλυνση της μεταφοράς? Τι μένει για τους εργαζόμενους που να μπορούν να έχουν να προσεγγίσουν και να απολαύσουν και αυτές τις περιοχές που διαφημίζονται και είναι και τόσο κορεσμένες από τουρισμό? Καταρχήν να βάλουμε το ερώτημα πόσοι από εμάς και για πόσες μέρες μπορούν να πάνε να κάνουν διακοπές σε αυτά τα μέρη. Και φυσικά και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα για τα οποία μπορούμε όλοι να δώσουμε απαντήσεις. Όμως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να απεμπολίσουμε το δικαίωμά μας να ζούμε σε πόλεις ανθρώπινες, σε πόλεις καθαρές, σε πόλεις ασφαλείς και σε πόλεις όπου δεν θα υπάρχει πλήρη ασυδοσία του βιομηχανικού, του τηρωστικού και κάθε μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, γενικά των κεφαλαίων κρατών. Εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, το οποίο και εμείς δεν το υποτιμάμε. Δηλαδή, το να έρθει το καζίνο, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας επί ουσίας, στο κέντρο των πόλεων, στο κέντρο των κατοικιών. Για έλατε μια βόλτα πάνω από την Πάρνηθα να πάμε. Θα σας πω μόνο μια χαρακτηριστική περίπτωση. Όταν είχε πιάσει φωτιά το 2007 η Πάρνηθα, όλοι θυμάμαστε το τραγικό γεγονός που είχε γίνει εκεί, και είχαμε πάει κλιμάκιο του κόμματος να δούμε τι γίνεται, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, όχι να πάμε να φωτογραφηθούμε, τα ξέρετε αυτά. Είχε κόψει η πυροσβεστική το δρόμο στο Τελεφερίκ. Στο Τελεφερίκ είχαμε πάει κι εμείς ένας κόσμος και μπροστά μας ήταν ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων με απίστευτο εθισμό στο τζόγο. Το βουνό πάνω έχει καταπιεί περιουσίες, για όσους γνωρίζουν. Λοιπόν, που παρότι έβλεπα μπροστά τον κόσμο να φλέγεται, αυτοί ήταν και φώναζαν και λέγανε «Ανοίξτε το Τελεφερίκ να ανέβουμε πάνω». Αυτή είναι η ανάπτυξη δηλαδή. Ο τζόγος είναι η ανάπτυξη. Οι πολυτελείς Mercedes και οι πόρνες είναι η ανάπτυξη. Αυτό είναι η ανάπτυξη δηλαδή για τον τόπο. Αυτό είναι το όνειρο που υπάρχει σε κάθε λαϊκή οικογένεια για το τι θέλει και πώς θέλει να δει τον τόπο του. Το οποίο το παρουσιάζουν και σαν μεγάλη καινοτομία, ότι εδώ θα έρθουν τουρίστες υψηλών εισοδημάτων και θα αφήσουν τα λεφτά τους.
Εμείς δεν έχουμε τέτοια όνειρα, ούτε τέτοιους σχεδιασμούς για τις πόλεις μας. Και γι' αυτό και στη Βουλή είμαστε το μοναδικό κόμμα που το καταψηφίσαμε αυτό. Γνωρίζετε όλη τη δική μας άποψη που έχουμε για τον τζόγο γενικότερα. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι όχι ανάπτυξη, ούτε επένδυση, ούτε θέση εργασίας είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καταστροφή. Και τα φρουτάκια είναι που έχουμε καταψηφίσει, παρότι ορισμένοι λένε γιατί να μην βάλουμε φρουτάκια, λέει, να διασκεδάζει ο κόσμος. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα ερώτημα. Τούτοι εδώ που ήρθανε, υποτίθεται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βγαίνανε και λέγανε ότι θα κάνουν ανθρώπινες τις πόλεις. Πώς θα τις κάνουν ανθρώπινες τις πόλεις? Αυτό σκέφτονται? Τέλος, θέλουμε να πούμε και ορισμένα ακόμα ζητήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορισμένες πολύ σοβαρές εξελίξεις, τις οποίες πρέπει να τις γνωρίζουν οι εργαζόμενοι όλου του λεκανοπέδιου. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, γίνεται μια πολύ μεγάλη σύγκρουση γύρω από το φαγοπότι και τη μοιρασιά της τεράστιας πίτας της διαχείρισης των σκουπιδιών. Τούτοι εδώ που είναι στην περιφερειακή διοίκηση, η ΣΥΡΙΖΕΗ, σε συνεργασία με τους προηγούμενους, 5 χρόνια τώρα, ενώ έλεγαν ότι θα τα βάλουμε τους εργολάβους και ότι θα κλείσουν τις κομματερές και ότι θα υπάρξει άλλη διαχείριση των σκουπιδιών με ανακύκλωση κτλ. 5 χρόνια δεν κάναν τίποτα. Και δεν κάναν τίποτα συνειδητά για να δημιουργηθεί με την τακτική του σχεδιασμένου αδιεξόδου να μπει πάλι στο τραπέζι ο σχεδιασμός των επιχειρηματικών ομίλων, τον οποίο ακόμα και με την ψήφο του κόσμου στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, πιστεύοντας ότι με τούτους εδώ θα αλλάξει, λοιπόν, έκανε προσπάθεια να την ακυρώσει. Με τη λογική του αδιεξόδου, δηλαδή δεν έχουμε που να τα πάμε, να έρθει και να μπει αυτός ο σχεδιασμός στο τραπέζι. Τι σημαίνει η διαχείριση των σκουπιδιών? Σημαίνει ότι σε λίγο όλα αυτά που υπάρχουν εδώ πέρα, οι κάντοι, δεν θα υπάρχουν που να πάνε. Η χωματερή, η μία που υπάρχει στα Νολιώσια, είναι υπερκορεσμένη. Θέλουν να ανοίξουν δεύτερη στο Γραμματικό, που την έχουν ήδη φτιάξει και είναι να τα πάνε εκεί πέρα, και ταυτόχρονα από την επόμενη εβδομάδα, επειδή τα χαλάσανε στις συμφωνίες και φανερώνεται και η αποτυχία του σχεδιασμού τους, τα 3 κέντρα που υπάρχουν ανακύκλωσης και διαχή και μεταφόρτωση των απορριμμάτων, πρακτικά αυτά τα κέντρα που παίρνουν τους μπλε κάδους, την επόμενη εβδομάδα κλείνουν. Και τα 3. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος πληρώνει. Και πληρώνει αδρά. Πληρώνει από δημοτικά τέλη, πληρώνει από την άμεση φορολογία, πληρώνει από την έμεση φορολογία, πληρώνει 20 και 30 φορές. Και δεν μπορεί να ξαναπληρώσει για να οικονομήσουν μια χούφτα μονοπωλιακοί όμιλοι οι οποίοι έχουν δει τη χρυσοφόρα κότα με τα σκουπίδια. Και πρέπει να είναι και κριτήριο ψήφου και πολιτικής στάσης τέτοια μεγάλα ζητήματα. Όπως επίσης πρέπει να είναι και κριτήριο στάσης και πολιτικής στάσης και ψήφου και το μεγάλο θέμα με τις υποδομές στις περιοχές που ζούμε. Μετά από μια 10χρονη καπιταλιστική οικονομική κρίση, για να επιτευχθούν τα περιβόητα πλεονάσματα, τα ματωμένα λέμε εμείς πλεονάσματα, τα οποία έχουν ψηφίσει να διατηρούνται μέχρι το 2060 και οι ελάχιστες υποδομές που υπήρχαν έχουν γίνει ρημάδι, για να τα λέμε απλά. Δηλαδή, ποιες υποδομές? Αντιπλημμυρικής θωράκισης, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας, υποδομές για τα σχολεία, για τα κέντρα υγείας, τις δημόσιες μονάδες υγείας, οι αθλητικές υποδομές, οι υποδομές πολιτισμού. Ακόμα και αυτές οι ελάχιστες που υπήρχαν και οι οποίες είχαν γίνει με πολύ σκληρή πάλη και αγώνα των εργαζομένων και με μπροστάρι τους κομμουνιστές σε όλες τις περιοχές, οι πόλεις δεν φτιάχτηκαν από μόνες τους. Φτιάχτηκαν με πολύ αγώνα, τίποτα δεν χαρίστηκε. Ακόμα και τα ελάχιστα που υπήρχαν έχουν γίνει ρημάδι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε κάθε καιρικό φαινόμενο, επειδή έχουν καεί
από το χιλόφυσανε και το γιαούρτι. Με το που βγει ένα δελτίο ειδήσεων και πει ότι θα ρίξει χιόνι, την ίδια μέρα βγαίνουν από την περιφέρεια και κλείνουν όλα τα σχολεία της Αττικής. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος. Και δεν είναι καθόλου, ας το πούμε έτσι, να το υποτιμήσουμε, το ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε 130 θύματα από καιρικά φαινόμενα στην πρωτεύουσα. Αυτό δεν είναι ούτε για γέλια, ούτε για υποτίμηση. Γιατί φανερώνει ότι δεν ήταν μια στραβή που έγινε στη Βάρδια μου, όπως λέει η Δούρου, για τους 100 νεκρούς, για τους άλλους 25 πιο πριν στη Μάδρα, ήταν μια στραβή, λέει, που έγινε στη Βάρδια μου. Και τώρα βγαίνει και γεμίζει όλη την Αθήνα με αφίσες και λέει, ετοιμαστείτε, συνεχίζουμε, σαν απειλητικό αυτό ακούγεται, αλλά αυτό βγαίνει και λέει, ετοιμαστείτε, λέει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν είναι για υποτίμηση καθόλου. Φανερώνει ότι δεν ήταν μια καταστροφή, ήταν μια ακόμα μεγάλη καταστροφή και μπροστά μας, αν δεν υπάρξει ένα μαχητικό διεκδικητικό κίνημα για αυτά που αφορούν τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού και τις σύγχρονες ανάγκες του εργαζόμενου λαού, μπροστά μας είναι και η επόμενη καταστροφή, άγνωστο το πότε και από πού θα μας έρθει, αλλά με την κατάσταση που υπάρχει και είναι άκρως επικίνδυνη, το βέβαιο είναι ότι αν δεν πάρθουν μέτρα για την αντιμετώπιση και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την προστασία του λαού και των εργατικών λαϊκών κατοικιών, σίγουρα μπροστά μας είναι και η επόμενη καταστροφή. Με αυτά τα λίγα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε και μία ακόμη πλευρά. Την προηγούμενη φορά υπήρξε μία διαφορά. Μία διαφορά σε αυτό το τοπίο που βλέπουμε σήμερα, το οποίο πιο πολύ μοιάζει σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή βλέπετε μεταγραφές από τον ένα στον άλλο. Την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες τοπικές και περιφερειακές εκλογές, εκλέχτηκαν 5 κομμουνιστές δήμαρχοι. Στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στην Ικαρία. Αυτοί κάνανε μια μεγάλη διαφορά. Σε τι κάνανε διαφορά? Ανέτρεψαν τους αντιλαϊκούς νόμους? Όχι, σε αυτό δεν τα κατάφεραν. Ανέτρεψαν το δεσμευτικό πλαίσιο των τριών μνημονίων του δημοσιονομικού προγράμματος, του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος? Όχι, δεν το κατάφεραν. Όμως έκαναν κάτι που χρειάζονταν ο λαός μας. Βρέθηκαν συμπαραστάτες σε όλους τους αγώνες, μικρούς και μεγάλους, που εκδηλώθηκαν αυτά τα 4-5 χρόνια. Δεν υπήρξε ούτε ένα σκύρτημα εργαζομένων, ούτε ένας αγώνας σωματείου, επαγγελματία, αγρότη, που να κατέβηκε και να μην διεκδίκησε το δίκαιο του, που να μην είχε συμπαραστάτη έναν κομμουνιστή δήμαρχο εκείνης της περιοχής. Δεν υπήρξε ούτε μία διεκδίκηση η οποία να μην μεταφέρθηκε και να γίνει ψήφισμα, απόφαση και πάλι μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Και υπάρχει και μία διαφορά ακόμα και σε αυτό που ονομάζουν αυτοί τρόπο διαχείρισης. Τρόπο διαχείρισης ονομάζουν ότι μάλιστα αυτοί είναι οι νόμοι και προτεραιότητες είναι οι επενδυτές και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτές είναι οι προτεραιότητες τους. Εδώ για παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής χρήματα υπάρχουν και πάρα πολλά, αλλά δεν πηγαίνουν στις λαϊκές ανάγκες. Δίνονται απλόχερα χρήματα. Ο Μελισανίδης για παράδειγμα πήρε 35 εκατομμύρια για να φτιάξει το γήπεδό του. Λέμε ο Μελισανίδης γιατί το γήπεδο θα είναι του γνωστού εφοπλιστή και δεν θα είναι της ΑΕΚ, για όσους είναι ΑΕΚτζίδες. Ο Αλαφούζος πήρε 7 εκατομμύρια. Και τα πήρε αυτός, γιατί δεν τα πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι Παναθηναϊκή, για να κάνει σουίτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και αντίστοιχα δώσαν 150 εκατομμύρια ευρώ στο Ίδρυμα Νιάρχος για να φτιαχτεί ο Φαλιρικός Όρμος. Θα πει κάποιος, δεν έπρεπε να φτιαχτεί ο Φαλιρικός Όρμος? Έπρεπε να φτιαχτεί, αλλά εδώ δεν έχουμε ψωμί να φάμε, ραπανάκια για την όρεξη. Εδώ υπάρχουν ολόκληρες περιοχές, 130 νεκρούς έχουν. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που πλημμυρίζουμε την πρώτη βροχή, που καιγόμαστε το καλοκαίρι. Εδώ τα σχολεία πέφτουν οι σοβάδες σε όλο τον Πειραιά
και στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ακόμα και με αυτά τα ελάχιστα πάρκα που έχει στην ευθύνη της η περιφέρεια, είναι ρημάδια. Τα σουλουπώνουν λίγο τώρα προεκλογικά για να βγουν να φωτογραφηθούν και την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια. Στο πεδίο του Άρεως δεν μπορείς να περάσεις από μέσα. Αντίστοιχα στο πάρκο Τρίτσι και σε όλα τα, δεν έχει και πάρα πολλά, το Αττικό Άρεως έχει στο Γαλάτσι, αυτά είναι. Και μια βόλτα μπορεί να πει στον καθένα για το ποια είναι η κατάστασή τους. Όμως βλέπετε ότι όταν είναι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί δεν τσιμπουνεύονται. Όταν είναι για ουσιαστική ανακούφιση των αναγκών των εργαζομένων, εκεί μετράνε και τα ψηλά ακόμα. Λοιπόν, αυτό λέμε ότι έγινε η διαφορά. Γιατί εκεί που ήταν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, κάναν ό,τι περούσε από το χέρι τους για να οργανώσουν πάλι να σπάσει αυτό το δεσμευτικό πλαίσιο. Να βάλουν μπροστά τις λαϊκές ανάγκες, να βάλουν απλά πράγματα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Να βάλουν για παράδειγμα ότι τα σπίτια πρέπει να είναι φωτισμένα το βράδυ και να μην είναι κανένα σπίτι με κομμένο ρεύμα, να είναι ζεστά το χειμώνα, να μην υπάρχουν σπίτια χωρίς θέρμανση, να είναι δροσερά το καλοκαίρι, να είναι οι γειτονίες καθαρές, οι εργαζόμενοι μέσα στους δήμους να αμείβονται και να έχουν δικαιώματα, να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά και να γυρνάνε ασφαλείς στο σπίτι τους. Αυτά τα απλά είναι που βάλανε μπροστά για να αντιμετωπίσουν. Και αυτή τη διαφορά που ήταν μια μεγάλη δύναμη πρέπει να την πολλαπλασιάσουν. Και πρέπει να την κάνουμε και ενιαία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε στο Χαϊδάρι και στην Πετρούπολη εδώ στο Χαλάνδρι να ψηφίζουμε για κομμουνιστή δήμαρχο, στην περιφέρεια να ψηφίζουμε για δήμαρχο που στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ταυτόχρονα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή να ρίχνουμε για το χαμό μας. Να ψηφίζουμε αυτούς που είναι με χέρια και με πόδια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς που είναι με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, αυτούς που είναι με το ΝΑΤΟ και το μυαλό τους είναι πώς θα γεμίσουν τη χώρα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη με αμερικάνικες βάσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε είναι ενιαίο το περιεχόμενο των εκλογών και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε και εμείς αυτή τη μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας.